984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Δεν θα γίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων για τρεις ημέρες. Να μην κατεβάσουν τα σκουπίδια τους μέχρι τη λήξη της απεργίας, παρακαλεί τους δημότες η Λότζια. Με βασικό αίτημα την άμεση απόσυρση συνολικά του αναπτυξιακού νομοσχεδίου και ιδιαίτερα του άρθρου 179 που ξεπουλά τα πάντα στους ιδιώτες, όπως αναφέρει η ΠΟΕΟΤΑ, προχωρά από σήμερα σε τρίμερες κινητοποιήσεις στις υπηρεσίες καθαριότητας, πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού. Στους κινδύνους που ελοκεύουν από την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας, στην ανάγκη του δημόσιου χαρακτήρα τους, στις ανάγκες ενίσχυσής τους με επιπλέον και μόνιμο προσωπικό, αλλά και στις εργασιακές συνθήκες τους, αναφέρθηκε μιλώντας στον 984 ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Γιώργος Παπαδάκης. Έκκληση του ιδίου προς όλους μας το τρίμερο να προβούμε σε ορθή διαχείριση των απορριμμάτων για την εικόνα της πόλης αλλά και για λόγους δημόσιας υγείας. Όσο αφορά το πολυνομοσχέδιο που θα, το αναπτυξιακό αυτό το περιβόητο που έχει μέσα το άρθρο 179, mm-hmm. που δίνει πλέον τη δυνατότητα σε ένα δημοτικό συμβούλιο με μία απλή απόφαση να παραχωρήσει στον ιδιώτη και τον ηλεκτροφωτισμό και την καθαριότητα και το πράσινο. Εμείς είμαστε κάθετοι και επειδή χθες το δημοτικό συμβούλιο επικαλεστήκανε ότι αυτός ο νόμος προϋπάρχει επί Ραγκούσης το 2011, τώρα πλέον έχει γίνει ό,τι πιο απλούστερο υπάρχει. Απλά δεν έχουν αναλογιστεί ότι τα τέλη των δημοτών όλα αυτά θα εκτοξευτούν και ότι ο κάθε ιδιώτης δεν θα κοιτάζει. Έχουμε παραδείγματα πάρα πολλά. Έχουμε δώσει και αναλογιστικές μελέτες οι οποίες από άλλους δήμους, οι οποίοι είναι όχι απλά δεν συμφέρουν το κοινό σύνολο, ή υπάρχουν και παραδείγματα που έχουν αποσυρθεί από δήμους ιδιώτες. Απλά ο Δήμος είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος στη χώρα αυτή τη στιγμή και το προσωπικό μας αυτή τη στιγμή είναι στα 367 άτομα. Το θέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι εάν δεν προχωρήσουμε σε άμεσες προσλήψεις θα υπάρχει και το πρόβλημα, όπως υπάρχει και το πρόβλημα με τους παρατασιούχους που τους έχουμε όμορους για 4 χρόνια. 24ωρη πανελλαδική πανηγειονομική απεργία, αύριο Τετάρτη επίσης, 23 του μήνα, στην οποία μετέχει και το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό, ενάντια στο σχέδιο της κυβέρνησης για υποβάθμιση των δημόσιων νοσοκομείων με παράλληλη ενίσχυση της ιδιωτικοποίησης της υγείας. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την πλήρη στελέχωση των δημόσιων μονάδων υγείας, πρόνοιας και ΕΚΑΒ, μονιμοποίηση των εργαζόμενων με ελαστικές μορφές εργασίας. Νέο συλλαλητήριο επίσης του ΠΑΜΕ στις 24 του Οκτώβρη. Βρήκε συγκέντρωση στην πλατεία των Λιονταριών στις 7 το βράδυ ενάντια σε διατάξεις του αναπτυξιακού νομοσχεδίου. Στο Ρέθυμνο βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Σε Λιάγιου Βασιλείου, Πέραμα και Ρέθυμνο, σταθμή της περιοδίας του. Να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα κόμμα μαζικό, λαϊκό, με ρίζες μέσα στην κοινωνία και με ένα πρόγραμμα το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα να ξαναβρεθεί η χώρα στη σωστή πλευρά της ιστορίας και να κυβερνηθεί όχι σε συνθήκες πίεσης όπως το 2015-2019, αλλά σε συνθήκες πλέον κανονικότητας που εμείς την αποκαταστήσαμε το στοίχημα, όπως ο ίδιος δήλωσε. Αποκλειστική και αποκαλυπτική συνέντευξη του ιδίου στο Γιώργο Σαχίνη με αναφορές το καλοκαίρι του 2015, τις εξελίξεις στα Σκόπια, την συνένεση για τους απόδημους, την υπόθεση Νοβάρτης. Μίλησε για το βόρειο δικό άξονα, αποκαλώντας τον πονεμένη ιστορία. Εμείς είπε, επιχειρήσαμε και προχωρήσαμε να πάμε μέσα από τη λογική τριών τμήματων. Ξεκίνησαν και για τα τρία διαγωνιστικές διαδικασίες. Μου κάνει εντύπωση, τα παγώσανε όσα ξεκινήσαμε για να επαναδιαπραγματευθούν με τους εργολάβους. Φοβάμαι ότι αυτή η τακτική στην Κρήτη θα έχει σαν συνέπεια μεγαλύτερες καθυστερήσεις και το κυριότερο θα γίνει με διόδια κάτι που δεν είπαν προεκλογικά. Αναφορικά με τους υδρογονάνθρακες, ο κύριος Τσίπρας ανέφερε μεταξύ άλλων: δεν μπορεί η εταιρεία που συνυπογράφει με τους κολοσσούς να ανήκει σε ένα ιδιώτη. Αλλάζουν όλα, το ελληνικό δημόσιο να είναι απόν σε ένα θέμα που αφορά στον εθνικό πλουτό. Η Κρήτη δεν έχει μόνο το ΒΟΑΚ, έχει και άλλα μεγάλα έργα τα οποία γίνανε επί των ημερών μας. Το αεροδρόμιο στο Καστέλι προχώρησε, δρομολογήθηκε. Η διασύνδεση της Κρήτης, η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Πελοποννήσου, Κρήτης Αττικής. Το ΒΟΑΚ είναι μια τεράστια και πονεμένη ιστορία για την Κρήτη.
και εμείς επιχειρήσαμε και σε ένα μεγάλο βαθμό προχωρήσαμε μέσα από τη λογική των τριών τμήματων να πάμε όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε ένα έργο το οποίο έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλές δεκαετίες στην Κρήτη. Τα τρία τμήματα τα χωρίσαμε, το πρώτο με σύμβαση παραχώρησης, το δεύτερο με ΣΔΙΤ και το τρίτο ως δημόσιο έργο. Και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και τα δύο πρώτα ξεκίνησαν διαγωνιστικές διαδικασίες. Μου κάνει εντύπωση, όχι όμως αν δω τη συνολική στρατηγική του νέου Υπουργείου Υποδομών, που η συνολική στρατηγική είναι οτιδήποτε προχώρησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να τα παγώσει για να επαναδιαπραγματευτεί με τους εργολάβους, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην κρυβόμαστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ίδιο κάνει και στη Θεσσαλονίκη με το μετρό. Το ίδιο κάνει και στην Πάτρα με την υπόγεια χάραξη του σιδηροδρόμου. Είναι η γνωστή τακτική της Νέας Δημοκρατίας που είχε τον Παθέ, τον δρόμο Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Πάτρα, να το μπλοκαρισμένο για χρόνια και με τους εργολάβους να ζητούν υπέρογκες αποζημιώσεις και με τη χώρα να κινδυνεύει να πληρώσει υπέρογκα πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ήρθαμε εμείς και μέσα σε 3 μήνες καταφέραμε και ξεμπλοκάραμε τα πάντα. Φοβάμαι ότι αυτή η τακτική στην Κρήτη θα έχει ως αποτέλεσμα ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Και το κυριότερο, το είπε η συνειδητοποίητησά σας, η κυρία Μπακογιάννη, σε μια συνέντευξή της, ότι ο δρόμος θα γίνει με διόδια. Δεν μας το είπε αυτό όμως πριν τις εκλογές. Μας το λέει μετά τις εκλογές, ότι θα γίνει με διόδια. Το τελευταίο ήταν οι δρογονάνθρακες. Η σύμβαση. Βάλετε αυτόν γκολ. Όχι, αυτόν γκολ βάζει η κυβέρνηση όταν έρχεται για τα μάτια ενός επιχειρηματία. Για τα μάτια ενός επιχειρηματία να δώσει να ιδιωτικοποιήσει τα ΕΛΠΕ και μάλιστα τη θυγατρική των ΕΛΠΕ που εγώ προσωπικά σε διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις με τον ίδιο τον Σπύρο Λάτση είχα διεκδικήσει, είχα κερδίσει να είναι 100% στο δημόσιο. Δεν μπορεί η εταιρεία που συμμετέχει και συνυπογράφει μαζί με τους κολοσσούς Total και Exxon για τις εξορίξεις, την έρευνα και τις πιθανές εξορίξεις των φυσικών πόρων, λέει, του εθνικού μας πλούτου να ανοίξει έναν ιδιώτη. Είναι αδιανόητο αυτό. Αλλάζει όλη η λογική. Όλη η λογική αλλάζει. Το καταλαβαίνει και ο τελευταίος που μας παρακολουθεί. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι θα απευθυνθούμε σε μεγάλες πολυεθνικές που έχουν τη δύναμη και του χρήματος και τις διασυνδέσεις, αν θέλετε, και την στήριξη από σημαντικές χώρες, γιατί η περιοχή είναι έθραυστη. Άρα απευθυνθήκαμε σε 2 εταιρείες που από πίσω κρύβεται οι ΗΠΑ στη μία, η Γαλλία στην άλλη. Αλλά το ελληνικό δημόσιο να είναι απόν. Από την διερεύνηση και την αξιοποίηση του εθνικού μας πλούτου, το ελληνικό δημόσιο να είναι απόν. Το νέο σχέδιο μείωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες έχει στείλει στους θεσμούς ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, σύμφωνα με κύκλους του Υπουργείου Οικονομικών. Το σχετικό ποσό αγγίζει τα 2,3 δις ευρώ και ο στόχος του Υπουργείου Οικονομικών είναι να υπάρξει ένας μηχανισμός αποτροπής της δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών ταυτόχρονα με την εξόφληση των παλαιών. Πάνω από 1 εκατομμύριο είναι οι εκκρεμείς συντάξεις, υποθέσεις και λοιπές εκκρεμότητες των ασφαλιστικών ταμείων προς συνταξιούχους και ασφαλισμένους, δηλώνει ο Υπουργός Εργασίας Γέννης Βρούτσης. Γνώριζαν και έκρυβαν συνειδητά την αλήθεια. Ήξεραν και παραπλανούσαν αδιαφορώντας για την ταλαιπωρία και την αγωνία χιλιάδων εκατοντάδων συνταξιούχων. Απέφευγαν συστηματικά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τη λογοδοσία. Και προσθέτει ο Υπουργός, μπροστά σε αυτή την άνευ προηγουμένου κατάσταση, επαναφέραμε στα τμήματα απονομής συντάξεων του ΕΦΚΑ 86 υπαλλήλους που είχαν μετακινηθεί από τις υπηρεσίες τους, ενισχύοντας κατά 17,2% το έμψυχο δυναμικό των τμήματων αυτών και κατά αυτόν τον τρόπο αυξήσαμε τους ρυθμούς εκαθάρισης και απόδοσης συντάξεων. Αναστέλουμε την κινητικότητα στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΑΕΠ και περιορίζουμε δραστικά τη μετακίνηση υπαλλήλων από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΑΕΠ σε άλλες υπηρεσίες ή οργανισμούς. Με ειδική διάταξη, επίσης επισημαίνει, δίνουμε το δικαίωμα έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων στους διευθυντές των περιφερειακών υπηρεσιών και οργανικών δομών των πρώην φορέων που έχουν απορροφηθεί στον ΕΦΚΑ, ενώ μέχρι τώρα για την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης απαιτείται η τελική υπογραφή από την κεντρική υπηρεσία του ΕΦΚΑ, μειώνοντας έτσι το χρόνο έκδοσης των νέων συντάξεων περίπου κατά 2 μήνες.
Αύξηση της επικουρικής του σύνταξης που κατά μέσο όρο θα φτάσει στα 52,2 ευρώ θα λάβουν 465.113 συνταξιούχοι που υπέστησαν μείωση της σύνταξής τους τον Ιούνιο του 2016 μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Εργασίας. Η κάλυψη των αυξήσεων θα είναι δημοσιονομικώς ουδέτερη. Κατά αντιπαράσταση εξέταση για την Οβάρτη ζητεί ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος. Εν τω μεταξύ, με την υποσημείωση της Νέας Δημοκρατίας ότι το κατηγορητήριο για τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης είναι ανοιχτό αν προκύψουν στοιχεία και για άλλα δικήματα και για άλλες υποθέσεις παρεμβάσεων σε δικαστικούς λειτουργούς, τα κόμματα καλούνται σήμερα το απόγευμα να λέγουν καταρχήν θέση επί της δικογραφίας και να προτείνουν τους πρώτους μάρτυρες στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης. Στο λιμάνι του Πειραιά κατάπλευσε το πρωί το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Διαγόρας, μεταφέροντας 156 αιτούντες άσυλο από την Μυτιλίνη στον Πειραιά, και το οχηματαγωγό καταμαράν Πάρος Τζετ, μεταφέροντας 700 αιτούντες άσυλο από τη Σάμο. Στη Βουλή, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για το άσυλο, το οποίο εισάγεται αύριο για συζήτηση στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, με το προτινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρείται μία σημαντική τομή στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την παροχή διεθνούς προστασίας, καθώς συστηματοποιείται και αναπροσαρμόζεται σε ένα ενιαίο νομοθέτημα το σύνολο των διατάξεων που διέπουν την αναγνώριση και το καθεστώς των πολιτών τρίτων χωρών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, το καθεστώς των προσφύγων ή των ατόμων που δικαιούνται επικουρική προστασία, την υποδοχή των ανωτέρων αιτούντων, τη διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, καθώς και τη διαδικασία παροχής δικαστικής προστασίας. Στο ΤΑΙΠΕΔ περνούν τα αδιάθετα κέρδη προηγούμενων χρόνων των 10 λιμανιών της χώρας, μεταξύ των οποίων και αυτό του Ηρακλείου. Τα ποσά αυτά προορίζονταν για επενδύσεις οι οποίες θα οδηγούσαν στην περαιτέρω ανάπτυξη και ουσιαστική αναβάθμιση του λιμανιού και του δημόσιου χαρακτήρα του. Για τον οργανισμό λιμένους Ηρακλείου, η απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ αφορά σε 6,5 εκατομμύρια, 2,5 εκατομμύρια σύνολο κερδών για το 2018 και 4 εκατομμύρια αδιάθετα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, στην πραγματικότητα αφαιρώντας ένα σημαντικό περιθώριο ουσιαστικών επενδύσεων στο λιμένα από τους ιδίους πόρους. Τονίζεται επίσης ότι μόνο μέσα στο 2018 ζητήθηκαν εγκρίσεις έργων 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία εγκρίθηκαν λόγω μνημονιακών υποχρεώσεων έργα ύψους 400.000 ευρώ. Μιλώντας στον 984, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, Απόλλων Φιλιππής, αναφέρθηκε με ερωτηματικά για τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης ιδιωτικοποίηση και τα έργα που παγώνουν υπό τις παρούσες συνθήκες. Τα 10 μεγάλα λιμάνια οι οργανισμοί ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ. Έτσι λοιπόν, στον ισολογισμό που κλείνουν κάθε χρόνο με βάση την ισίουσα νομοθεσία, μπορεί το ΤΑΙΠΕΔ να πάρει από τα κέρδη χρήσης να πάρει ένα ποσοστό από το 34%, αλλά να τα πάρει και όλα, αφού κρίνει η ίδια τη συνέλευση ότι αυτό πρέπει να γίνει. Στην παρούσα φάση λοιπόν, κάνοντας την Γενική Συνέλευση για τον ισολογισμό του 2018, το ΤΑΙΠΕΔ πήρε όλα τα χρήματα των κερδών τα αδιάθετα το 2018. Όχι, από τα κέρδη χρήσης του 2018, πρώτα ένα μέρος, τα οποία αυτά αναλογούσαν περίπου στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Πήρε όμως και από τα ταμιακά διαθέσιμα του λιμένος, τα οποία είναι από χρήσεις όλων των προηγούμενων χρόνων και από την προηγούμενη διοίκηση και τη δική μας, και πήρε άλλα 4 εκατομμύρια. Και συνολικά δηλαδή κάνουν 6,5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία περιήλθαν στο ΤΑΙΠΕΔ. Όπως καταλαβαίνετε, τα χρήματα αυτά αποτελούν ίδιους πόρους του οργανισμού, άρα λοιπόν μπορεί πέρα από τα διάφορα προγράμματα, πέρα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ταυτόχρονα μπορεί να χρησιμοποιήσει στο πρόγραμμα που κάνει για την υλοποίηση έργων, αγορά μηχανημάτων ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό από εδώ και πέρα δημιουργεί πρόβλημα, διότι αδυνατίζει τους ίδιους πόρους.
Στο Ηράκλειο θα βρίσκεται την 5η 24 Οκτωβρίου ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης για την ημερίδα με θέμα εμπόριο και τουρισμός. Ένας συσχετισμός με πολλαπλασιαστικά ωφέλη για την ελληνική οικονομία που πραγματοποιούν ο ΕΣΚ και ΕΣΕ. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα γίνει παρουσίαση της μελέτης που εκπώνησε η ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου της ΕΣΕ με θέμα εμπόριο και τουρισμό στην Κρήτη. Θα προηγηθεί η συμμετοχή του Υπουργού στην ημερίδα της Ένωσης Ξενοδόχων. Ιδιαίτερα θετικά εξελίσσονται σε σύγκριση με τις συντηρητικές εκτιμήσεις που διατυπώνονταν νωρίτερα φέτος ή εισπράξεις από τον τουρισμό. Τα έσοδα τον Αύγουστο εμφανίζονται κατά 16,1% αυξημένα ή κατά 579 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που σημαίνει πως ακόμα και αν συνυπολογιστούν οι απλήρωτες υποχρεώσεις της χρεοκοπημένης Thomas Cook, 221 εκατομμύρια σύμφωνα με το ξενοδοχειακό επιμελητηρίο της χώρας, η χρονιά εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου κατά το 4ο τρίμηνο θα είναι θετική. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το ισοσύγιο τρεχουσών συναλλαγών την περίοδο Ιανουάριο-Αυγούστου 2019, οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 13,6% και 3,6% αντίστοιχα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Την ουσιαστική μείωση των δημοτικών τελών σε όλες τις κατηγορίες πρότειναν οι ενεργοί πολίτες στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Όπως είναι γνωστό, τα δημοτικά τέλη έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και πρέπει να είναι ισοσκελισμένα έσοδα-έξοδα. Αλλάζει το πρόγραμμα που ίσχυε μέχρι σήμερα για την εξυπηρέτηση του κοινού από το τμήμα ΤΑΠ, τελών καθαριότητας και φωτισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς προστίθεται μία ημέρα. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στις ολοκληρωμένες υποθέσεις, η εξυπηρέτηση θα γίνεται πλέον κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. 8.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι. Οι ίδιες ημέρες και ώρες ισχύουν και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνηση. Σημειώνεται ότι για την τρέχουσα εβδομάδα και μόνο το κοινό θα μπορεί να εξυπηρετηθεί και την Πέμπτη από τις 11.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι. Ξεκινάει η διαδικασία καταβολής της ενίας ενίσχυσης σε ποσοστό 50%, αφορά σε 500.000 αγρότες σε όλη τη χώρα. Το ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται στα 990 εκατομμύρια ευρώ. Όπως αναφέρει στο 1984, ο αντιπρόεδρος της ΕΑΣ, Μύρου Κυλετζάκης, οι κάτοχοι καρτών της Τράπεζας Πειραιώς θα είναι εκείνοι που θα εισπράξουν πρώτοι τα χρήματά τους άμα τη λήξη της διαδικασίας. 580.000 παραγωγή σε όλη την ελληνική επικράτεια με 990 εκατομμύρια ευρώ θα είναι η πρώτη δόση της πληρωμής όσο αφορά την ενιαία ενίσχυση του 2019. Θα ξεκινήσει να γίνεται από 23 του μήνα και θα ολοκληρωθεί μέχρι 24 αργά όσοι είναι κάτοχοι Τράπεζας Πειραιώς. Το τονίζω αυτό. Τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα, επειδή υπάρχει στο Βαλέρ, θα πληρωθούν τις επόμενες μέρες. Η Τράπεζα Πειραιώς είναι αυτή, η Τράπεζα Πειραιώς, επειδή έχει το έργο της πρώην Αγροτικής Τράπεζας, είναι αυτή που θα δώσει τα πρώτα χρήματα στους παραγωγούς. Από τις 23 του μήνα μέχρι και τις 25 ημέρα Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της πληρωμής όσον αφορά την Τράπεζα Πειραιώς και αν προλάβουν και κάποια άλλα πιστωτικά ιδρύματα. Μετά θα πάμε από την 3η 30 του μήνα, γιατί τυχάνει να έχουμε 28 Οκτωβρίου τη Δευτέρα και είναι αργία. Βγαίνει ο Υπουργός και βγαίνουν και κάποιοι φορείς που ορθά τοποθετούνται, αλλά μπερδεύεται ο κόσμος. Μιλάνε για το 70% της βασικής ενίσχυσης. Εμείς δεν κοιτάμε τη βασική ή το πρασίνισμα, εμείς κοιτάμε την ενιαία ενίσχυση. Ένας παραγωγός δηλαδή που παίρνει 2.000 ευρώ επιδότηση, τις αύριο και μεθαύριο θα δει στον τραπεζικό του λογαριασμό 1.000 ευρώ, το 50%. Είναι από το 50% αυτό, είναι το 70% της βασικής. Δεν θα πάρει δηλαδή το 70% επί του συνόλου. Το 6ο Πανελλήνιο Συνεδρίου για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας της ΓΕΕ Επιχειρήν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 του Οκτώβρη στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην Αθήνα με θέμα καινοτομία για βιώσιμη αγροδιατροφή, το παρόν και το μέλλον της ΚΑΠ. Εστιάζοντας τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς και του ευρύτερου αγροδιατροφικού τομέα, τον κορυφαία σημασία πανευρωπαϊκό στόχο που βρίσκεται στο επίκεντρο της χάραξης της μελλοντικής κοινής αγροτικής πολιτικής, η οποία τελεί υπό αναθεώρηση. Χορηγός
επικοινωνίας όμιλος της Κρήτη TV. Επιστολή με κατεπήγον έτοιμα συνάντησης με το Διοικητικό Συμβούλιο της Πομιδά για ενημέρωσή του σχετικά με τα προβλήματα που σχετίζονται με το ΣΟΤΑΚΙ, την ιδιωτική ακίνητη περιουσία, απέστειλε η Πομιδά στον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θεοδωρικάκο, αναφορικά με το νόμο περί τακτοποίησης των αυθαιρετών και τις πληροφορίες ότι θα δοθεί νέα παράταση με ενός μήνα. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ακινήτων Ηρακλείου, Κώστας Σαράπολου, επισημαίνει στον 1984 πως θα δοθούν ακόμα πολλές παρατάσεις στην κατεύθυνση της σύσπραξης χρημάτων από τη σίγουρη πηγή που είναι τα ακινήτα. Είναι βέβαιο ότι θα δοθεί παράταση για τα αυθαίρετα και προσωπικά θεωρώ ότι θα δοθεί όχι μία παράταση, θα δοθούν και άλλες παρατάσεις. Εννοούμε την προθεσμία για την παράταση της τακτοποίησης των αυθαίρετων. Θεωρώ λοιπόν ότι θα δοθούν πολλές παρατάσεις για το λόγο ότι από τη στιγμή που υπάρχει απαγόρευση μεταβίβασης οποιασδήποτε αυθαίρετης οικοδομής θα πρέπει να υπάρχει και η λύση, και μάλιστα όταν η λύση αυτή συμφέρει και το κράτος γιατί εισπράττει χρήματα. Τώρα σε κάποια στιγμή πολύ αργότερα όταν λιγοστέψουν τα αδήλωτα αυθαίρετα, τότε το κράτος θα μπορέσει να ενεργοποιήσει το θεσμό των ελεκτών δόμησης και να επιβάλλει πρόστιμα στα αδήλωτα αυθαίρετα. Το κράτος εξακολουθεί να θεωρεί τους ιδιοκτήτες ως την παχιά γελάδα την οποία την αρμέγει, γιατί απλούστατα οι ιδιοκτήτες είναι η πιο φερέγγια τάξη φορολογουμένων, γιατί ο ιδιοκτήτης, αν δεν πληρώσει τους φόρους του, κινδυνεύει να χάσει το ακίνητο, το οποίο το έχει κάνει με πολλούς κόπους, με κόπους μιας ζωής ή με σκληρή εργασία πολλές φορές στο εξωτερικό. Εξιχνιάστηκαν 20 υποθέσεις κλοπών που έγιναν στο Ηράκλειο. Σχηματίστηκε ειδικό γραφείο σε βάρος ενός 33χρονου αλλοδαπού. Αφαίρεσε χρήματα, κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και διάφορα αντικείμενα, η συνολική αξία των οποίων φτάνει τις 60.000 ευρώ. Με τη μοτοσυκλέτα που είχε κλέψει, κυκλοφορούσε στο Ηράκλειο 52χρονος που συνελήφθη. Η μηχανή αποδόθηκε στην 22χρονη ιδιοκτήτριά της. Αναστάτωση τα ξημερώματα στη λεωφόρο Μενέλαου Παρλαμά στο Ηράκλειο λόγω φωτιά σε δύο κάδους απορριμμάτων και σε ένα αυτοκίνητο. Συνελήφθησαν 13 αλλοδαποί για πλαστογραφία πιστοποιητικών στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων. Επιχείρησαν να ταξιδέψουν με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα προς Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Ιρλανδία. Συνάντηση Πούτιν Ερντογάν για το μέλλον των τουρκικών επιχειρήσεων στη Βόρεια Συρία αλλά και για ενδεχόμενη πολιτική λύση του ζητήματος θα πραγματοποιηθεί το βράδυ στο Σότσι της Μαύρης Θάλασσας στην εκπνοή της πενθήμερης ηκυχηρίας. Ο Τραμπ είναι προετοιμασμένος να χρησιμοποιήσει στρατιωτικές δυνάμεις κατά της Τουρκίας για τις ενέργειές της στη Συρία αν αυτό χρειαστεί, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάικ Πομπέο σε συνέντευξή του στο CNBC. Πρώτος στις βουλευτικές εκλογές ήρθε το κόμμα των Φιλελεύθερων στον Καναδά με τον Τζάστιν Τριντό να επανεκλέγεται πρωθυπουργός, χωρίς ωστόσο να κατακτά την απόλυτη πλειοψηφία. Ο Ισραηλινός επερχόμενος πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει τις προσπάθειες για το σχηματισμό νέας κυβέρνησης μετά την αποτυχία διαμόρφωσης μιας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας συμμαχίας έπειτα από τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτέμβρη. Αντιμέτωπος με κοινωνική κρίση που κάποιοι αναλυτές αποκαλούν τη σοβαρότερη μετά το τέλος της στρατιωτικής δικτατορίας στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, ο πρόεδρος της Χιλής συγκαλεί σήμερα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών ώστε να καταρτιστεί ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο και να τερματιστεί το κύμα διαδηλώσεων και ταραχών, στις οποίες έχουν χάσει τη ζωή τους 11 άνθρωποι σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό των αρχών. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Εβδομάδα Ευρωπαϊκών Κυπέλλων η τρέχουσα, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται απόψε στις 10 για την τρίτη αγωνιστική του Champions League και την Bayern Μονάχο. Πρεμιέρα στις 2 Νοεμβρίου για τον Όφι στη Volley League με τον Παναθηναϊκό στο Ηράκλειο και μία εβδομάδα μετά το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. 984. Ο καιρός. Νεφελώδης ο καιρός, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, στα 5 με 6 μποφόρ έως στους 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.